Γεια σας παιδιά! Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σήμερα έχω φέρει πράγματα. Όταν αγοράζω πράγματα από το ίντερνετ, τα στέλνω στο πατρικό μου γιατί νιώθω πιο πολύ ασφάλεια όταν θα φτάσουν εκεί. Οπότε όταν πάω, έχω να κάνω ένα τρελό unboxing. Στην αρχή θα το έκανα unboxing μπροστά στη κάμερα, αλλά ήταν χαλασμένη η κάμερά μου, δεν μπορούσα να βγάλω εκείνη τη στιγμή και δεν υπήρχε περίπτωση να περιμένω. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Αρχικά να δείξω ένα liquid lipstick της NYX. Lingerie, αυτή η σειρά, δεν μπορώ να το ανοίξω. Είναι αυτό εδώ το χρωματάκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι καφετή κάπως. Δεν θα κάνω swatch γιατί έχω ξαναβγάλει αυτό το βίντεο και απλά δεν ακουγόταν, οπότε το ξαναγράφω. Και είχα κάνει swatch και μου είχε μείνει για 3 ημέρες στο χέρι. Οπότε τουλάχιστον ξέρετε ότι δεν φεύγει αυτό. Είναι ωραίο καφέ, κάθεται ωραία. Αν και τα liquid lipstick με δυσκολεύουν στο να τα βάζω στα χείλη μου. Μετά περνάμε σε ένα πράγμα, το iHerb, που είναι αυτά τα χαπάκια, που είναι βιταμίνη B. Γενικά, σαν άνθρωπος νιώθω ότι δεν έχω ενέργεια. Οπότε θέλω να πάρω βιταμίνη B12. Μπας και με βοηθήσει κάπως αυτό και έχω περισσότερη ενέργεια, γιατί δεν με πιάνει τίποτα. Μου άρεσε γιατί κάνει γύρω στα 6,5 ευρώ και έχει μέσα 250 χαπάκια. Δηλαδή, έχει χάπια για 250 μέρες. Νομίζω είναι καλό. Οπότε το πήρα. Από το iHerb επίσης πήρα και μία σκόνη gingerbread κάτι, κανέλα κάτι, που είναι τη βάση τα ροφήματα. Δηλαδή, εγώ το φαντάστηκα ως κάτι που θέλω να απλώνω πάνω στο καπουτσίνο. Αλλά το ξέχασα, δεν το έχω εδώ μαζί μου. Αλλά θα βάλω το link από κάτω αν θέλετε να το κοιτάξετε. Μετά πήρα κάτι organic vegan οδοντόβουρτσες, που είναι από ξύλο. Γενικά προσπαθώ να μειώσω το πλαστικό και θα ήταν μια ωραία εναλλακτική. Οι οδοντόβουρτσες είναι αυτές εδώ. Είναι πολύ μαλακούλες. Πήρα τη soft γιατί έχω ευαίσθητα δόντια και γενικά να παίρνετε soft δεν υπάρχει λόγος να παίρνετε τις πιο σκληρές. Είναι πολύ γλυκούλη και οδοντόβουρτσα και είναι ωραίο γιατί δεν είναι από πλαστικό. Δεν είναι τόσο φθηνές, δηλαδή μου βγήκαν και οι δύο γύρω στα 13 ευρώ. Και ξέρω ότι ακούγεται πολύ, αλλά για 6 μήνες 13 ευρώ δεν είναι πολλά όταν ξέρεις ότι είναι organic. Δεν ξέρω. Και σκεφτείτε ότι ξοδεύουμε λεφτά σε βλακίες. Γιατί να μην πάρουμε κάτι που το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, που είναι μια οδοντόβουρτσα, δηλαδή τα βγάζει τα λεφτά της. Επίσης είχα παραγγείλει κάποια πράγματα από το D-Pharmacy, που είναι ένα φαρμακείο και έχει πάρα πολύ καλές εκπτώσεις και προσφορές πάντα. Και έχω μία αδυναμία με τις εκπτώσεις των προϊόντων. Γιατί σκέφτομαι, ρε Μυρία μου, θα τα πάρεις, πάρτα τώρα που είναι φθηνά. Και κάπως έτσι γίνομαι κι εγώ λίγο καταναλωτική. Αυτή την παραγγελία την έκανα με τη φίλη μου την Άννα και πήραμε μαζί πράγματα, οπότε έχω και τα δικά της, δεν τις τα έχω δώσει ακόμα. Αρχικά η Άννα παραγγείλε μια παλέτα W7 in the City με σκιές που έχει τα nude colors, λογικά θα μοιάζουν σαν τις Urban Decay τα nudes. Επίσης η Άννα πήρε κάτι μαντελάκι με τσάι, το οποίο είναι για να καθαρίσει το πρόσωπό σου. Δεν ξέρω, λογικά θα έχει καλή αίσθηση σαν προϊόν. Να σε αναζωογονεί, να σε ξεβάφει. Μετά περνάμε σε ένα άλλο προϊόν που πήρε η Άννα, τη Saucy, το Take the Heat Conditioner, που είναι για μαλλιά κατεστραμμένα από τη θερμότητα και αυτά. Δεν βγάζει νόημα γιατί το αγόρασε, γιατί η Άννα δεν ισιώνει τα μαλλιά της, έχει ίσια μαλλιά. Άννα, τι θες να το κάνεις αυτό εδώ. Τα προϊόντα της Saucy είναι μεν ωραία, αλλά δεν είναι cruelty free, οπότε σκεφτείτε πριν τα αγοράσετε. Ανακοινώνω, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά νομίζω ότι η Garnier είναι cruelty free πλέον, οπότε. Garnier, όσοι. Garnier. Η Απιβίτα είχε 50% έκπτωση, οπότε. This happened. Πήρα προϊόντα κατά της ξηροδερμίας, γιατί νομίζω έχω ξηροδερμία. Όχι διαγνωσμένη. Έκανα εγώ τη διάγνωση στον εαυτό μου και ήθελα να πάρω αυτό. Και ένας φίλος μου, ο Μιχάλης, που έχει ξηροδερμία, μου είπε ότι είναι πολύ καλά αυτά τα σαμπουάν. Οπότε τα πήρα και εγώ να το δοκιμάσω. Δεν τα δοκίμασα ακόμα γιατί θέλω να τελειώσουν κάποια άλλα που έχω, αλλά θα σας ενημερώσω στο μέλλον. Για αυτά τα σαμπουάν. Περιμένετε. Φυσικά ζήλεψε και η Άννα που πήρε σαμπουάν και πήρε και η Άννα σαμπουάν. Και αυτό είναι για τη λιβαρότητα. Δεν ξέρω, επειδή έχει πάρα πολύ καλά προϊόντα, δεν έτυχε να δοκιμάσω ποτέ γιατί συγγνώμη, αλλά είναι πανάκριβα. Οπότε αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να έρθει πιο κοντά σε εμάς τους κοινούς θνητούς αυτή η εταιρεία. Μετά έκλεψα από το σπίτι των γονιών μου δοντικό νήμα, που δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Απλά με ενέπνευσε η μικρή Ολλανδέζα να χρησιμοποιώ, όποτε στο είπε ο δοντίατρος. Δεν ξέρω, φαίνεται πολύ βαρετό να βάζει το δοντικό νήμα όλη την ώρα. Οπότε πήρα να το δοκιμάσω. Και απλά θέλω να σα το πω και να το κάνετε κι εσείς. Από το D-Pharmacy επίσης θα λυσούσα αν δεν έπαιρνα αυτό το πράγμα. Είναι ένα πραγματάκι για μασάζ. Λογικά πρέπει να το κάνεις χαλαρά, γιατί εγώ το έκανα με δύναμη. Και παραλίγο να μου φύγουν τα κόκκινα. Και η αλήθεια είναι πως είναι ωραίο. Και έκανε μόνο 2 ευρώ, δεν ξέρω, μπήκα στο πειρασμό. Γιατί μπορεί κάποτε να βαριέμαι, ρε παιδί μου, και να κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί όχι. Ξαναγυρνάμε στην Απιβίτα και πήρα 2 μασκούλες. Γενικά πάντα έμπαινα στο πειρασμό να δοκιμάζω από αυτές τις μάσκες. Αλλά όπως είπα, ήταν ακριβές, οπότε δεν έπαιρνα ποτέ. Και τώρα, χάρη στο 50%, λέω, ξέρεις κάτι, ας δοκιμάσω τις μάσκες αυτές. Δεν τις δοκιμάσα ακόμα. Αλλά λέει pink clay, οπότε λογικά θα είναι ροζ λάσπη. Πώς λέτε να είναι αυτό. Λογικά θα είναι ωραίο. Πήρα και αυτό το Tiger. Για να βάζω τις οδοντόβουρτσες μου. Και έψαχνα καιρό κάτι τέτοιο, γιατί γενικά όταν ταξιδεύω, δεν έχω που να βάλω την οδοντόβουρτσα. Δεν έχω συνήθως το προστατευτικό κάλυμα, αλλά και να το έχω μου πέφτει. Οπότε όταν είδα αυτό στο Tiger, λέω wow, τέλειο. Γενικά το Tiger έχει ωραία πράγματα. Από το D-Pharmacy επίσης πήρα μια ξύλινη βούρτσα. Μπήκα στο πειρασμό γιατί ήθελα βούρτσα, έπρεπε να αγοράσω καινούρια. Και είναι πολύ ωραία. Και οπότε άκουσα από την Όλγα, αν βλέπετε την Όλγα στο YouTube, επειδή είναι ξύλινο, νομίζω είναι ξύλινες. Αυτές, πώς λέγονται. Νομίζω ότι είναι καλό γιατί λέει μεταφέρει τα φυσικά έλαια της κεφαλής σε όλο το μαλλί. Μου αρέσει αυτή η βούρτσα, τη χθενίζει της κάπως χαλαρά, χαλαρωτικά. Και ήταν και φτηνή. Οπότε win-win.
Μια και μου αρέσει η χαλάρωση, είχα περάσει το τζάμπο, με τράβηξε ο γονείς μου. Δεν μου αρέσει το τζάμπο, παιδιά, είναι πολύ σάπιο. Και πήρα αυτό το πράγμα που ήθελα να το πάρω καιρό από τα Tiger, αλλά ήταν ακριβώς το Tiger. Αυτό είναι για το κεφάλι, μασάζ. Το δοκιμάσει, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό. Πάρα πολύ χαλαρωτικό, οπότε ήθελα να το έχω. Μια και πήρα το πραγματάκι, πήρα και αυτό για να έχω ένα ολοκληρωμένο σετ μασάζ στο σπίτι μου. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μετά πήρα από το τζάμπο αυτά για τις ντουλάπες. Πήρα δύο κιόλας. Παιδιά, δεν ξέρω αν κάνουν δουλειά. Δεν μυρίζουν πάρα πολύ όσο δεν περίμενα. Εγώ όταν αγοράζω κάτι τέτοιο θέλω να μυρίζω το δωμάτιο, αλλά όχι. Δεν μυρίζει. Μετά πήρα και κάποια κεριά από το τζάμπο. Επίσης σάπια. Εννοώ σάπια με την έννοια ότι και τελειώνουν γρήγορα. Και δεν μυρίζουν. Γιατί τα είχα πάρει σε μυρωδιά κανέλας και περίμενα κι εγώ η καημένη να μυρίζει κανέλα. Όχι. Αυτά ήταν, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσαν το βίντεο, να εμπνευστήκατε, να ανακαλύψετε νέα προϊόντα μαζί μου και γενικά να ψωνίζετε αναλώσιμα πράγματα. Είναι ωραίο να αγοράζεις κάτι ξέροντας ότι θα το χρησιμοποιήσεις και μετά δεν θα μείνει και για πάντα στο σπίτι σου, αλλά θα τελειώσει και θα έρθει ένα νέο προϊόν να το αντικαταστήσει. Νέα στα προϊόντα λοιπόν. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.